Καλησπέρα, από εδώ είναι ο φίλος μου ο Βασίλης. Από εδώ ο Γιώργος. Ετοιμαζόμαστε για Thailand. Θα σταματήσουμε στην Bangkok για 4 ώρες και μετά πετάμε για Krabi. Είμαστε στην Bangkok επιτέλους μετά από 11 βασανιστικές ώρες. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Έχει απίστευτη υγρασία. Απίστευτη. Με το που βγήκα έξω τα γυαλιά μου εδώ πέρα θόλωσαν. Αλλά εντάξει, είμαστε καλά. Πεινασμένοι, διψασμένοι, πάμε να φάμε. Η κίνηση στην Bangkok είναι τεράστια, γι' αυτό πήραμε μηχανάκια ταξί, τα οποία είναι μια γρήγορη και πολύ οικονομική λύση. Αφού κάναμε μια βόλτα στην Chinatown, φάγαμε, κάναμε ένα Thai massage. Επιστρέψαμε γρήγορα στο αεροδρόμιο για να μην χάσουμε την πτήση μας. Ο οδηγός μας περίμενε έξω από το αεροδρόμιο για να μας πάρει στο hostel. Ο οδηγός μας, ο Wilsama, μας πηγαίνει στο ξενοδοχείο, στο hostel. Λόγω του πολύουρου ταξιδιού, αποφασίσαμε να ξεκουραστούμε για να είμαστε έτοιμοι το πρωί. Καλημέρα, day 2. Βρισκόμαστε στο Krabi, μόλις ξυπνήσαμε. Και σήμερα... Καλημέρα. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε στο Railay Bay, που είναι μια φανταστική παραλία. Έχει φοβερό ηλιοβασίλεμα και let's have fun! Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να πάτε στην Railay Bay είναι μέσω θάλασσας. Γι' αυτό και εμείς πήραμε μία παραδοσιακή βάρκα από το Aonang και μας πήρε μόνο 15 λεπτά για να φτάσουμε. Πρώτη μας βουτιά στην Ταϊλάνδη. Η θάλασσα είναι φοβερή. Πήγαμε! Αφού ήπιαμε τα σμούθι μας και κάναμε και τις βουτιές μας, σειρά είχε να επισκεφτούμε το viewpoint του Railay Beach και την Blue Lagoon. Ο δρόμος για το viewpoint δεν ήταν καθόλου εύκολος. 150 μέτρα έπρεπε να σκαρφαλώσουμε
πάνω σε αυτούς τους κοφτερούς βράχους με τη βοήθεια μόνο λίγων σχοινιών. Μετά από πάρα πολύ περπάτημα και πολύ σκαρφάλωμα, κοιτάξτε τη θέα από εδώ πάνω. Μετά την όμορφη θέα, σειρά είχε να ανακαλύψουμε την καλά κρυμμένη μέσα στο βουνό Blue Lagoon. Ακολουθήστε με. Τελικά φτάσαμε στη Lagoon, δεν υπάρχει ομορφιά. Κοιτάξτε πίσω μου. Μόλις κατεβήκαμε από το Lagoon, επιστρέψαμε από όλη την αναρρίχηση και καταρρίχηση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να δείτε. Πρέπει να δείτε τη θάλασσα. Λοιπόν, κοιτάξτε ακριβώς πίσω μου. Λόγω της παλήρειας. Πριν είχε θάλασσα εκεί και τώρα έχει σπόρο για αύριο το πρωί να φυτρώσουνε. Λοιπόν, κοιτάξτε μέσα στη θάλασσα. Αυτή είναι η θάλασσα που βγάλαμε πριν πάμε στη Λαγκούνη, μεγάλη. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει το φορτηγάκι μέσα. Το τραχτέρ και οργόνι, έτσι. Πάλι τώρα τα κάτω, δεν ξέρουμε πού τους πηγαίνει ακριβώς και τι θέλουν να κάνουν εκεί. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε το Krabi, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στη Lagoon και στο viewpoint που έχει θέα όλο το Krabi και το railing εδώ πέρα. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι φοβερά. Θυμηθείτε να φορέσετε παπούτσια, όχι παντόφλες όπως εμείς, και πάρτε και νερό μαζί σας. Αφού πήραμε το δρόμο της επιστροφής, σταματήσαμε να απολαύσουμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα του Railay Bay. Λοιπόν, θέλω να δείτε το ηλιοβασίλεμα από εδώ κάτω. Είναι φανταστικό, παιδιά. Και κοιτάξτε, έχει πέσει και η στάθμη και εδώ, η παλήρια. Φανταστικό. Μετά το μπάνιο μας, σειρά είχε να πάμε στο food market του Ao Nang, μια πολύ όμορφη αγορά με φανταστικό φαγητό. Εδώ κάνουμε μια βόλτα στο food market. Αξίζει πραγματικά, το φαγητό είναι πολύ ωραίο. Έχουν όλων των ειδών τα φαγητά. Εμείς θα πάρουμε ένα ψαράκι. Είναι αυτό το ψάρι, το οποίο ψήνεται εκεί πίσω. Στοιχείς 179 μπατ και έρχεται με noodles και σαλάτα. Έχω και τα noodles που εδώ πέρα. Και καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Hello. Hello. Yeah. You're right. Λοιπόν, για να δούμε, μας φώναξε ο κύριος. Yes. Okay, well, say something to the camera. Camera, where you come from? I come from Greece. Greece? Wow, welcome Greece to my Ricky song. Thailand. Take care. Thailand, see you. Take care, mate. See you, yeah. Take care your camera. See ya. You cannot see anything. Bye. Σειρά έχει τώρα να πάμε πίσω στο hostel μας, να κάνουμε ένα μπανάκι, να ξεκουραστούμε λιγάκι και μετά θα κατέβουμε για ένα ποτάκι. Καλημέρα από το όμορφο Krabi, day 3 σήμερα. Σήμερα θα πάμε για μπανάκι στο Tup Kaek, το οποίο βρίσκεται 17 χιλιόμετρα από το Krabi. Θα πάμε με το σκουτεράκι μας. Ένας φίλος από εδώ μας είπε ότι είναι μια φανταστική παραλία με ωραία αμμουδιά και δίπλα από την παραλία υπάρχει ένα εθνικό πάρκο το οποίο μπορούμε να επισκεφθούμε. Είμαι πολύ excited. See you later.
Εδώ είμαστε λοιπόν στην παραλία Tup Kaek. Πολύ ησυχά, πολύ ωραία. Θα κάτσουμε εδώ πέρα να κάνουμε μια βουτιά, να χαλαρώσουμε λίγο και ίσως πιο μετά να επισκεφτούμε τη ζούγκλα. Λοιπόν, εδώ είμαι με τις φίλες μου την Chloe και την Clemence. Τα κορίτσια τα γνωρίσαμε εδώ πέρα στην παραλία και θα τις κάνουμε λίγες ερωτήσεις σχετικά με την Thailand. So, Chloe, yes. How long you been in Thailand for? During 1 month. Okay. Do you like Krabi? Yes, it's better like coffee tea, for example. Do you think it's cheap? Oh yeah. It's very cheap. Yeah. Definitely cheaper than Paris, because I know Paris is super expensive. Lots of party here. Party, a lot of party. Μαζί μας επίσης έχουμε την Ολή και τη Βικτόρια. Όπως βλέπετε η παρέα μας μεγαλώνει. So, Noeli, we start from you because you know you're very shy, so I want to break the ice. Okay. So, do you like Thailand? Yeah, I like. Yeah? Yeah. Is it your first time? No, it's my second time. What is it that you like the most in Thailand? The beach, the viewpoints, and people. Victoria? Yeah. Have you been to Thailand before? Yeah, like 3 or 4 times. I assume that you really like Thailand, that's why you keep coming here, right? Yeah, because it's not really far to friends. It's not far, it's only 11 hours. Yeah, but if you want to go to Australia, it's like 20 hours. True. It's like... What is it that you like the most in Thailand? People, the food, viewpoint and sunset. Well, girls, thank you very much for being in my vlog. And, thank you. Yeah, and hopefully I'll see you soon in Bordeaux. Τα κορίτσια είναι από το Μπορντό, της Γαλλίας. Και... Maybe in London. Το λιοβασίλεμα στο Tup Kaek. Πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε πώς έχει πέσει η παλίρρια. Συχνό φαινόμενο στην Ταϊλάνδη. Γυρίσαμε από την παραλία. Κάναμε ένα μπανάκι, κοιμηθήκαμε λίγο γιατί ήταν λίγο έντονη η μέρα σήμερα. Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στο Krabi. Θα πάμε να φάμε, μετά θα πάμε για ένα ποτάκι. Έτσι θα κλείσει το ταξίδι μας στο Krabi γιατί αύριο το πρωί, 8 η ώρα το πρωί φεύγουμε για Κολάντα. Φτάσαμε και στο εστιατόριο μας, εδώ ερχόμαστε συνέχεια και το φαγητό τους είναι φοβερό και πολύ φθηνό. Κρύβεται, μάλλον κρύβεται. Τι κρύβεσαι, ε? Αφού φάγαμε το παραδοσιακό ταϊλανδέζικο πατάι και dragon fruit για επιδόρπιο, σειρά είχε φυσικά να διασκεδάσουμε. Ξεκινήσαμε με ζωντανή μουσική και αφού μας αποχαιρέτησαν αλλά ελληνικά. Γεια σου! Γεια σου! Γεια σου! Συνεχίσαμε για clubbing.